με ένα δυνατό χειροκρότημα το τελευταίο αντίο στην Λιολιόκολη Πέρα. Θα τη θυμάμαι όσο ζω, γιατί έζησα μαζί της 12 υπέροχα, δημιουργικά, ουσιαστικά, ευτυχισμένα χρόνια. Φορώντας ροζ μπλουζάκια, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν την γυναίκα που σαν μαχήτρια πάλεψε με τον καρκίνο, όμως έφυγε από τον κορονοϊό. Είναι άδικο μια γυναίκα που νίκησε 3 καρκίνους, που βοήθησε πολλές από εμάς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του καρκίνου, να φεύγει από κορονοϊό. Η Λιολιό έκανε κάθε γυναίκα να μιλάει για τον καρκίνο της, να δίνει δύναμη και να λέει σε όλες εμάς, μη φοβάστε, κάντε αυτό που πρέπει και όλα θα τα καταφέρετε. Μια πραγματική μαχήτρια της ζωής, μια γυναίκα που δίδαξε μαθήματα ζωής σε όλους μας. Η Λιολιόκολη Πέρα ταξίδεψε στην γειτονιά των Αγγέλων το βράδυ της Τρίτης στα 68 της χρόνια, πλημμυρίζοντας θλίψη όσους την γνώριζαν. Αποχαιρετήσαμε σήμερα ένα γενναίο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που κυριολεκτικά συνέτριψε το εγώ του για το εμείς, έναν άνθρωπο που υποτάχθηκε στο σύνολο, έναν άνθρωπο ταγμένο στην πρόληψη που μετέδωσε δυνατά μηνύματα. Η Λιολιό ήταν η προσωποποίηση της δύναμης, της θέλησης και της επιμονής. Κατάφερε να ξεπεράσει το δικό της το πρόβλημα γρήγορα και να αγωνιστεί, δημιουργώντας, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα κίνημα στην Πάτρα. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ να πούμε το τελευταίο αντίο στη Λιολιό, στη Λιολιό όλης της Πάτρας, στη Λιολιό που έδωσε μέσα από το δικό της τον αγώνα, ενέπνευσε χιλιάδες γυναικών στην πόλη μας. Αποχαιρετούμε μια μεγάλη αγωνίστρια της ζωής που έδωσε το στίγμα της στην τοπική κοινωνία και στο κίνημα. Όλο αυτό το κίνημα που το στηρίξαμε και οφείλουμε να το συνεχίσουμε. Έδωσε δύναμη σε πολλούς ανθρώπους και πολλές γυναίκες οι οποίες περνούν δύσκολα. Η ίδια ως πρόεδρος του Άρματος Ζωής Νομού Αχαΐας είχε καταφέρει άλλωστε όχι μόνο να σταθεί δίπλα σε γυναίκες που νοσούσαν από καρκίνο, αλλά και να παρακινήσει νέες γυναίκες να αγαπήσουν το σώμα τους και να ενημερωθούν για αυτή την ασθένεια. Γι' αυτό άλλωστε την είχε χρωματίσει και από μαύρη την έκανε ροζ. Το ροζ δεν μας δίνει καμία χαρά. Μας θυμίζει ότι φεύγει η Λιολιό της Πάτρας. Την αποχαιρετούμε με πολύ σεβασμό. Μια γυναίκα που πραγματικά ενέπνευσε όλο τον κόσμο με τη δύναμή της και την αισιοδοξία της για το αύριο. Καλό παράδεισο στην κυρία Κολυπέρα μέσα από την καρδιά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συλληπιτήρια μηνύματα έφτασαν για τον χαμό της από όλη την Ελλάδα, ενώ στεφάνι έστειλε και ο Πρωθυπουργός, τον οποίο είχε συναντήσει πρόσφατα στη συζήτηση ενημέρωσης που είχε με γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο. Το λευκό φέρετρο βγήκε από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το τέλος. Η Λιολιό έφυγε, αλλά πήγε κάπου φωτεινά, ταξίδεψε στο φως, εκεί που ανήκει.